Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είστε κάτοικος Αγγελοχωρίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια από ό,τι μου είπατε. Ξεπερασμένα τα 25 χρόνια. Και φυσικά το τοπίο είναι καταπληκτικό. Εγώ θέλω να μου πείτε τι γίνεται εκεί στην παραλία σας, στο Αγγελοχώρι. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτετε, γιατί είστε ένας δραστήριος πολίτης, γνωρίζετε την κατάσταση, είστε και πρόεδρος του Συλλόγου του Πολιτιστικού. Τι συμβαίνει λοιπόν? Το Αγγελοχώρι πραγματικά είναι ένας ευλογημένος τόπος. Η ευχή, θα έλεγα, όπως σε πολλές συνεντεύξεις έχω αναφέρει, η ευχή και η κατάρα είναι ότι είναι έξω από τον κεντρικό άξονα που εξυπηρετεί την οδική κυκλοφορία μεταξύ Θεσσαλονίκης και Μηχανιώνας. Αυτό αφενός μεν το κάνει λίγο, θα έλεγα, όχι δυσπρόσιτο, απλώς δεν έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα. Το απομονώνει κάπως, θέλετε να μας πείτε. Απομονώνει κάπως, αλλά είναι και η ευχή που είναι ένας τόπος ευλογημένος, τόσο πολύ καλά οριοθετημένος από την φύση, θα έλεγα, που πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος να στοχεύσει και να έρθει να τον δει. Πολύ εύστοχα προηγουμένως αναφέρατε ότι φιλοξενούμε, μάλλον έχουμε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από το Natura 2000 μαζί με πολλές άλλες περιοχές της ευρύτερης περιοχής μας, μάλλον, όπως είναι η Επανομή, ο Άγιος Μάμος και δεν συμμαζεύεται, είναι λιμνοθάλασσα. Του Αγγελοχωρίου, στην οποία η λιμνοθάλασσα εκμεταλλεύεται και συνορεύει και οι αλικές του Αγγελοχωρίου. Από το 1902, αν δεν απατώμε, το αναφέρατε και αυτό, και πραγματικά είναι μια μεγάλη ασπίδα για τον υδροβιότοπο. Τα πουλιά δεν επηρεάζονται εύκολα, γιατί και η έκταση της αλικής είναι πολύ μεγάλη. Η έκταση δε του υδροβιότοπου ξεπερνάει τα 370 μέχρι 400, παίζουν τώρα οι τιμές, στρέμματα, και έτσι βρήκαν ένα μεγάλο καταφύγιο. Προς την πλευρά της Μηχανιώνας δε υπάρχει η μεγάλη τούμπα, όπου έχουν ανακαλυφθεί αρχαία ευρήματα του 4ου και 5ου αιώνα π.Χ. στην αρχαία Αίμια, που επίσης είναι ένας πολύ αξιόλογος πόλος. Αλλά δυστυχώς εδώ, θα το πω με λύπη ψυχής, δεν μπόρεσε το κράτος να το αξιοποιήσει και να αναδείξει όλο το μεγαλείο αυτής εδώ της περιοχής. Έχουν ολοκληρωθεί ένας καφές? Όχι, θα έλεγα, συγγνώμη για την έκφραση, ούτε έχουν αρχίσει. Ό,τι έχει βρεθεί, έχουν βρεθεί κατά λάθος. Δεν έχει δηλαδή πέσει η αρχαιολογική σκαπάνη για να ανεδοκτούν οι αρχαιότητες. Αν δεν είμαι πολύ καλά πληροφορημένος, να ξεκίνησαν κάποιες ενέργειες, αλλά δυστυχώς η περιοχή εδώ και τόσα χρόνια που τη γνωρίζω δεν έχει δεχτεί κάποια ομάδα αρχαιολόγων και να κάτσει και να ασχοληθεί με την περιοχή και να βγάλει αυτά τα οποία πανέμορφα που πιστεύω και εγώ ότι θα υπάρχουν εκεί πέρα. Δεν γνωρίζετε τι ευρήματα είναι? Δεν έχει γίνει συζήτηση? Είναι τάφη του 4ου και 5ου, όπως ανέφερα προηγουμένως, αιώνα π.Χ. Η αρχαία Αίμια. Λοιπόν, από εκεί και μετά, τίποτα περισσότερο, αν δεν το πει κάποιος ειδικός. Ναι, φυσικά. Εγώ απλώς από ό,τι γνωρίζω, από ότι πολλές φορές ακόμα ήρθα σε επαφή, γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο όσον αφορά την προβολή της περιοχής μου, να μην θεωρηθώ ότι ασχολούμαι με την αρχαιολογία, την προβολή της περιοχής μου, ενόχλησα ακόμα και την πορεία αρχαιοτήτων. Ήρθανε κάποιοι άνθρωποι, κάναμε κάποιες ξεναγήσεις, θα έλεγα, υποτυπώδεις. Πραγματικά μείναν οι άνθρωποι έκθαμβοι για αυτό που είδαν, αν και ίσως να ήξεραν και άλλα πράγματα, αλλά δεν είχαν επιτόπου οπτική για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς, και πάλι το ξαναλέω, δεν έχει γίνει τίποτα. Μακάρι, έστω και μέσα από τη συγνότητά σας, να βρεθεί ο άνθρωπος που θα ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα
και να έχουμε την αξιοποίηση αυτής εδώ της περιοχής που πραγματικά κοιμάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Χαραμπαλή, ως σύλλογος, ποια είναι τα μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιείτε για να προβληθεί περισσότερο το αγγελοχώρι και πέρα από τους μόνιμους κατοίκους, νομίζω ότι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων, δηλαδή είναι ένα μεγάλο χωριό. Αν προσελκύεται... 200 κατοίκους. Ναι, αν προσελκύεται και τουρίστες, ένα χωριό βέβαια στη μύτη του κόλπου έξω από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να θεωρηθεί προάστιο. Θεωρείται ίσως και προάστιο για μια μεγάλη πόλη. Έτσι ακριβώς. Έχουμε τακτική συγκοινωνία από το ΝΟΑΣΤ μέχρι τώρα και τώρα μας βοηθάνε και λίγο τα ΚΤΕΛ. Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη, αλλά ικανοποιητική θα έλεγα. Από εκεί και μετά ο Σύλλογος πριν από τον κορονοϊό, το βάζω σαν σημείο αναφοράς, είχε τόσες πολλές δραστηριότητες και φανταστείτε ότι όλη την χρονιά είχαμε πάνω από 40 με 50 δράσεις και δραστηριότητες μέσα στο χωριό μας, που σημαίνει ότι φιλοξενούσαμε πάρα πολλούς συλλόγους. Mm-hmm. Θα έλεγα από όλη την Μακεδονία, να μην υπερβάλλω και πω και λίγο μακρύτερα. Ο Σύλλογος κάνοντας αυτές τις δραστηριότητες είχε μόνο σκοπό να αναδείξει τις ομορφιές του Αγγελοχωρίου. Αυτό φυσικά έγινε και το 1996, όπου η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης έκανε το 11ο συνέδριό της στο Αγγελοχώρι και πιστέψτε με ότι ήταν ένας σταθμός, γιατί μολονότι σήμερα τυχαίνει να είμαι εγώ ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης, τότε όμως με την τότε πρόεδρο προβάλαμε πάρα πολύ και τη Λιμνοθάλασσα και τα οχυρά επάνω στο Αγγελοχώρι και τον φάρο του Αγγελοχωρίου που ανήκει στο σύστημα των 9 πέτρινων φάρων της Μεσογείου, ο οποίος το 1864 δημιουργήθηκε και από εκεί και μετά... Ο φάρος αυτός σήμερα λειτουργεί? Βεβαίως λειτουργεί, είναι από τα πλέον νευραλγικά σημεία. Mm-hmm. Και υπάρχει και μόνιμος φαροφύλακας, ο οποίος ελέγχει αυτό τον φάρο και απέναντι μεριά στις εκβολές τον αντίστοιχο φάρο, οι οποίοι δουλεύουν σε συνδυασμό και οριοθετούν για τους ναυτικούς μας την είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Άρα συντηρείται, είναι σε καλή κατάσταση. Συντηρείται βεβαίως, συντηρείται και ακόμα θα έλεγα και ας θεωρηθεί υπερβολικό και με προσωπική φροντίδα ό,τι χρειάζονται οι άνθρωποι από την τοπική κοινωνία το βρίσκουν άμεσα, καθώς και συντηρείται και η ευρύτερη περιοχή και είναι σε πλήρη λειτουργία ο φάρος. Mm-hmm. Τουρίστες προσελκύεται? Εδώ είναι το μεγάλο μας αγκάθι. Mm-hmm. Εκτός από την επισκέψη των κάποιων ανθρώπων που βγαίνει στην ημέρα των φάρων και έρχονται προς τα Αγγελοχώρι και κάθονται και κάνουν κάποιες αστροπαρατηρήσεις και κάποιες άλλες μικρό εκδηλώσεις, ο φάρος έκανε την τελευταία φάρος του Αγγελοχωρίου, ο Σύλλογος, την τελευταία Πανσέλινο του Αυγούστου, μια μεγάλη συναυλία μέσα στα οχυρά. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό και ο τόπος είναι πάρα πολύ καλός ώστε να δημιουργηθεί το ανάλογο περιβάλλον. Δυστυχώς όμως και αυτό εγκαταλείφθηκε στην ανελαίτη δύναμη του καιρού και δεν συντηρείται. Δεν μπορέσαμε να βρούμε τον τρόπο, μολονότι και εγώ προσωπικά αλλά και πολλοί άλλοι πάλεψαν να βρούμε έναν τρόπο να συντηρήσουμε αυτά τα οχυρά, να συντηρήσουμε την ευρύτερη περιοχή, αν και ανήκει η περιοχή αυτή στη δικαιοδοσία, στη φύλαξη τέλος πάντων του πολεμικού ναυτικού, που έχει και μία ανάλογη μονάδα, η οποία είναι πανδρομένη τουλάχιστον με 15-16 άτομα μέσα στο, δίπλα μάλλον στο φάρο, και προσπαθήσαμε να την αξιοποιήσουμε, προσπαθήσαμε να βρούμε πόρους, προσπαθήσαμε να βρούμε τον τρόπο ώστε να συντηρηθεί αυτό το πολύ ωραίο οικοδόμημα, συγκρότημα όπως θέλετε πες το, είναι οχυρές κατασκευές, κατασκευασμένες το 1800. Και πού κολλήσατε, το Υπουργείο Άμυνας δεν έδειξε ενδιαφέρον? Το Υπουργείο Άμυνας κανένα ενδιαφέρον, δεν το συζητώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού όμως και η τέταρτη φορεία νεωτέρων μνημείων που είναι η υπεύθυνη δυστυχώς δεν εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον που θα έπρεπε, έτσι ώστε να έρθουμε σε μια επαφή
ξεκίνησαν κάποιες επαφές πάλι σπασμωδικά. Όταν ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Θεσσαλονίκη, αναδείχθηκε. Προσπαθήσαμε και εμείς, πλησιάσαμε υπουργούς, πλησιάσαμε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ισχύ, έχουν λόγο. Αλλά πάλι δυστυχώς η τέταρτη φορέα νεωτέρων μνημείων, όσο είχε κάποια κονδύλια, τα διέφυγε. Από εκεί και μετά τα πράγματα είναι τραγικά, γιατί εγώ επισκεπτόμενος και τον Φάρο, συγκεκριμένος από τον Φαροφύλακα, τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη, και τον προϊστάμενο από το κέντρο εκπομπής Αγγελοχωρίου, που είναι το κέντρο εκπομπής για το πολεμικό μας ναυτικό, βλέπω την περιοχή και πραγματικά λυπάμαι τόσο πολύ που κάθε φορά πηγαίνω και γυρίζω μέσα στα χαλάσματα, θα έλεγα, και βλέπω τι απώλειες υπάρχουν που πραγματικά κινδυνεύουν να καταστραφούν και να χαθούν άπαξ διαπαντός και να μην ξέρουν οι επόμενοι τι ακριβώς υπήρχε εκεί πέρα. Άρα στο Αγγελοχώρι έχουμε πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογική κληρονομιά, η οποία εδώ και δεκαετίες παραμένει αναξιοποιητή. Έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες οχυρές κατασκευές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα λεγόμενα μπούγκερ, τα γερμανικά, όπου ήταν δίδυμα το ένα στο Αγγελοχώρι και το άλλο επάνω από τη Μηχανιώνα, όπως σας είπα, στην Τούμπα, στην αρχαία έννοια, όπου έκλειναν πραγματικά στεγανά, θα έλεγα, τον χώρο του εισόδου στο λιμάνι και δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει κανένα μέσα. Mm. Όπως και στο Αγγελοχώρι, από το Μεγάλο Καράμπουρνο και το Πάρο και κάτω, μέχρι αρκετά μέχρι την απέναντι πλευρά υπήρχαν σύρματα τα οποία κλείνανε την είσοδο στα υποβρύχια για τον κόλπο μέσα. Mm. Και αυτό δηλαδή το μνημείο δεν έχει αναδειχθεί όπως θα έπρεπε. Σαφώς δεν έχει αναδειχθεί. Σαφώς πηγαίνουμε και κάνουμε με τα παιδιά του ναυτικού, με τα ναυτάκια μας, με θελοντική εργασία, με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και βοηθούν, πηγαίνουμε και κάνουμε πάρα πολύ δουλειά εκεί, συντηρώντας τα ειλικρινά με ιδίους πόρους όσο μπορούμε. Δεν ζητήσαμε τίποτα. Ζητήσαμε κάποιος να ενδιαφερθεί και αν νομίσει ότι μπορεί να κάνει κάτι, μακάρι να το κάνει. Οι κάτοικοι δείχνουν ενδιαφέρον να βοηθήσουν για να συντηρηθεί η πολιτιστική τους κληρονομιά. Δεν θα έλεγα ότι δείχνουν το ενδιαφέρον που θα περίμενα. Υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που ενδιαφέρονται, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη δουλειά τους και από εκεί και μετά δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Θα ήθελα και κάποια άλλη κινητοποίηση των κατοίκων. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε ακόμα μέσα από το Σύλλογο, γιατί έλεγα ότι θα ήθελα στις ομιλίες μου, τόνιζα ότι θα ήθελα η φλόγα, το φως του Φάρου να φτάσει όσο μακρύτερα γίνεται πέρα από τα φυσικά όρια που φτάνει και κλείνει τον κόλπο, να φτάσει στις καρδιές των ανθρώπων και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν και να τον αγκαλιάσουν αυτό το χώρο και να τον κάνουμε έναν πολιτιστικό, πολιτισμικό χώρο. Είναι ένα μπαλκόνι, ειλικρινά, έτσι ακριβώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, που όταν καθόμαστε αργά το βράδυ και βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη, είναι μια καταπληκτική θέα. Έχετε δίκιο. Κύριε Καραμπαλίνη, να σας ρωτήσω, η Δημοτική Αρχή ή εκάστοτε ή και οι τωρινοί δείχνουν την απαραίτητη ευαισθησία να συνδράμουν και για να αναδειχτούν κάποια πράγματα? Βέβαια, ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει σε μια αρχαιολογική έρευνα, σαφώς. Αλλά και οικονομικά να στηρίξουν κάποια προσπάθεια και να βοηθήσουν στην ανάδειξη κάποιων κομματιών της περιοχής σας, που αξίζουν, έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Σε αυτό αλλά το θέμα. Ενδιαφέρον και για εμάς τους ίδιους, τους πολίτες, έτσι. Σε αυτό το θέμα, επειδή σας είπα ότι έτρεξα πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα, για να μπορέσω να βρω κάποια ανάκρια. Η οδηγία από πραγματικά μια εξαίρετη κυρία, η οποία διετέλεσε και διευθυντή στην τέταρτη εφορία νεωτέρων μνημείων, μου είπε ότι το συγκεκριμένο μνημείο για να μπορέσει να βοηθηθεί, να διατηρηθεί, να αναστηλωθεί, να αναδειχθεί, θα πρέπει να γίνει κάτι σαν επιτροπή διαχείρισης, όπου θα πρέπει να υπάρχουν συμμέτοχοι ο Δήμος Θερμαϊκού, γιατί παλιά ξεκινήσαμε, να θυμάστε, το Αυτοδήμο Μηχανιώνας.
πριν τον Καλλικράτη, τον Καποδίστρια. Λοιπόν, από τότε το τρέχουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Δήμος, λοιπόν, τώρα πλέον Θερμαϊκού, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αν είναι δυνατόν και από απέναντι Δήμος Δέλτα και κάποιοι άλλοι, και κάποιοι άλλοι φορείς, για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει διαχείριση αυτού του μνημείου. Μόνο έτσι θα μπορέσει. Τα κεφάλαια είναι τεράστια για να μπορέσει ο δικός μας Δήμος, με όποια καλή διάθεση και να έχει, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει μόνος του. Είναι αδύνατο. Και φυσικά με την αρρωγή της τέταρτης εφορίας νεωτέρων μνημείων, η οποία είναι η υποπτεύουσα αρχή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν δεν ξεκινήσει κάποιος, δεν με ενδιαφέρει, ας μην λέγεται Καράμπαλης, ας λέγεται οπωσδήποτε αλλιώς. Εγώ δήλωσα εργάτης και εθελοντής σε όλη αυτή την προσπάθεια, με όσες γνώμεις έχω αποκτήσει στα 14 χρόνια που είμαι πρόεδρος στο σύλλογό μου. Μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος, να ξεκινήσουμε μία συζήτηση, να ξεκινήσουμε μία οργάνωση, να βρεθούν αυτοί εδώ οι φορείς που θα απαρτήσουν αυτό εδώ το πιλωτικό ή τέλος πάντων το φορέα διαχείρισης, να το πω διαφορετικά, της ευρύτερης περιοχής και των οχυρών, και από εκεί και μετά όλα θα γίνουν τόσο εύκολα όσο δεν μπορώ να το φανταστείς. Απλά όμως δεν υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα ξεκινήσει. Και φυσικά ο πρόεδρος, ο κύριος Καράμπαλης, είναι πολύ μικρός για να μπορέσει να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Εθελοντής, ναι. Αν το ξεκινήσει κάποιος άλλος, μεγαλύτερες θέσεις και μεγαλύτερο βεληνικούς, πιθανόν να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Εγώ είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε με πάρει τηλέφωνο, είτε παίρνοντας το τηλέφωνο ή ένα βασμα μέσα από την εκπομπή σας, είτε που με γνωρίζουν πολύ καλά, απερχόμενοι και νυν δήμαρχοι, για το τι έχω κάνει για αυτόν εδώ τον τόπο, ας με πάρει τηλέφωνο και ας ξεκινήσουμε μια μικρή κουβέντα, και μακάρι να είναι το δικό σας ραδιόφωνο το καλότυχο, το οποίο θα δώσει αυτό το έναυσμα και να αξιοποιηθεί αυτή η περιοχή, η οποία, αν μου επιτρέπετε, είναι γύρω στα 600 με 600 με 700 στρέμματα. Είναι μια τεράστια περιοχή. Ναι, με το πολεμικό ναυτικό την έχει οριοθετήσει και έχει κάνει μια περίφραση, αλλά μιλώντας, γιατί έχω και σχέσεις με το πολεμικό ναυτικό με αρκετά υψηλό βαθμό στελέχη, είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν μέσα από έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν ζητήσαμε να μας χαρίσουν, δεν ζητήσαμε να μας πουλήσουν, δεν ζήτησαν να αρπάξουν τίποτα. Απλώς μέσα από έναν διάλογο θα μπορέσει να αρχίσει μια πολύ καλή τέτοια συνεργασία. Μακάρι να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Τι άλλο να πω. Να το ευχηθούμε, κύριε Καραμπαλή, να το ευχηθούμε. Θα τα ξαναπούμε πάντως, θα δούμε αν και ξεκινήσει, όταν ξεκινήσει κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι συγκινεί πολλούς το ότι υπάρχουν πράγματα θησαυροί αναξιοποιητοί εδώ στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, έξω από την πόλη μας, και αξίζουν, χρήζουν προσοχής, σημασίας, είναι πολύ σπουδαίοι οι θησαυροί αυτοί και πρέπει να τους προστατεύσουμε, να τους προφυλάξουμε και να τους αναδείξουμε. Το θέμα είναι ότι καταντάει κάποια στιγμή, και είναι πολύ κωμικό, όταν παλεύω για τέτοια πράγματα και τα βλέπω τι σημασία έχουν. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Τυχαίνει, αποτύχει, εντελώς τυχαία, να έχω πρώτη ξαδέρφη, πάλι αρχαιολόγο, η οποία είναι στο Βόλο και η οποία ήταν στην ομάδα του Ανδρώνικου. Η γυναίκα, όταν καθίσαμε και μιλούσαμε και μου μιλούσε για την αρχαία έννοια, μου είπε δύο κουβέντες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ούτε η πιο ζωηρή φαντασία να φτάσει, τι είναι αυτό το οποίο έχετε κάτω στην κατοχή σας, στον χώρο σας. Είναι αδιανόητο. Απλά όταν, μετά από πόσα χρόνια δεν ξέρω εγώ τι, θα φανεί, τότε θα καταλάβετε εσείς τι ήταν αυτό το οποίο κρυβόταν και δεν το βλέπατε. Ήταν κάτω από τα πόδια σας, το πατούσατε και δεν το βλέπατε. Έχω δηλαδή πάρα πολλά ερεθίσματα το ότι εκεί πέρα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και λυπάμαι, τι να πω, ανατριχιάζω μόνο με το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται κανένα. Μάλιστα, κύριε Καράμπαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε. Εμείς ευχαριστούμε εκ μέρους του Συλλόγου, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας, κοντά σας,
σε κάθε περίπτωση που θα θελήσετε να αναδείξετε ξανά αυτό το θέμα και να κάνουμε, όπως το είπα, μια κοινή αρχή και να ευχηθούμε ότι θα είστε εσείς αυτή η οποία θα είναι το ραδιόφωνο σας, το γούρικο ραδιόφωνο που θα ξεκινήσει αυτή η κατάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.